Κύριε Υπουργή, μη ζητάτε και τα εύσημα, γιατί πράξατε το αυτονόητο. Η αποπομπή Αυγενάκη μετά τις τραμπούκικες αθλειότητες σε βάρος του εργαζόμενου στο αεροδρόμιο ήταν όχι μόνο αυτονόητη, αλλά ήταν πράγματι πολύ καθυστερημένη. Γιατί μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να μάθαμε για αυτές τις αθλειότητες του πρώην υπουργού σας με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων, όμως αυτά ήταν σε γνώση από την πρώτη στιγμή και στην κυβέρνηση και στο κομματικό μηχανισμό. Και αναγκαστήκατε να πράξετε την ανάγκη φιλοτιμία, όταν βέβαια δεν μπορούσαν να κρυφτούν οι αθλειώτες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης και των βίντεο. Μιας λοιπόν και είδαμε αυτή την άθλια εικόνα του Υπουργού σας καλώ να δείτε και ένα άλλο βίντεο. Ένα πετυχημένο βίντεο που δημοσιοποίησε το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το ΠΑΜΕ, πώς ο ίδιος, ο Νταΐς, που επιτίθεται με άθλιο τρόπο απέναντι στους εργαζόμενους, κάθεται σούζα μπροστά στους διάφορους ολιγάρχες. Γιατί αυτή είναι η εικόνα της πολιτικής σας. Στο πρόσωπο του Αυγενάκη αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα μιας πολιτικής που κάνει τα νταϊλίκια στους εργαζόμενους, που καταστέλει τους αγώνες τους, που πετάει, ξεσπιτώνει ακόμα και άτομα με αναπηρία, αλλά κάνει τεμενάδες και στέκεται σούζα μπροστά στο κεφάλαιο. Γιατί κανείς δεν μιλάει για το υπόβαθρο αυτών των τραμπούκικων πρακτικών, όταν ασκούνται τραμπούκικες πολιτικές σε βάρος των εργαζομένων με εξαήμερη απλήρωτη εργασία, με καταστολή, με ξεσπίτωμα, υπάρχουν και διάφοροι εκφραστές της που αποθρασύνονται και φτάνουν αυτές τις αθλειότητες να τις κάνουν και με πιο πρακτικό τρόπο. Βεβαίως, η δύναμη των εργαζομένων βρίσκεται στην οργάνωσή τους στα σωματεία και με αυτοί μπορούν να στείλουν από εκεί που ήρθαν και τους διάφορους δαΐδες και τις πολιτικές κυρίως που εκφράζουν. Αυτή με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται το αστικό κράτος επιλεκτικά ανίκανο, αργό, εχθρικό προς τις λαϊκές ανάγκες, αλλά ταχύτατο και αποτελεσματικό στην καταστολή, στο ξεσπίτωμα, στην προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων, αν δει κανείς την εικόνα του εγκαταλελειμμένου πραγματικά λαού στον πύρινο εφιάλτη που για ακόμα μια χρονιά ζει και μάλιστα από πολύ αρχή του καλοκαιριού. Στην Κερατέα, στη Σταμάτα, στην πολύπαθη πια Πάρνηθα, στη Χίο, στην Κο, στη Λέσβο, στη Σέριφο, χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, δύο νεκροί, καμένα σπίτια, περιουσίες, υποδομές, ο απολογισμός που συνεχίζει να μετράει μιας πολιτικής που συνεχίζει να μετράει την πρόληψη ως κόστος. Και η κυβέρνηση εν μέσω μιας ακόμα τεράστιας καταστροφής προκαλεί, μιλώντας για ατομική ευθύνη, για περιορισμένες καταστροφές, και το Υπουργείο εμφανίζεται περήφανο για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, κρυπτόμενο πίσω από την αυτοθυσία των πυροσβεστών και τις προσπάθειες των κατοίκων να σώσουν τα σπίτια τους, τους οποίους όμως αγνοείται επιδεικτικά και τους ίδιους τους πυροσβέστες και τα σωματεία τους, αλλά και το ΚΚΕ που για ακόμα μια φορά έγκαιρα σας είχε προειδοποιήσει και με εκδήλωση που έκανε και εδώ μέσα στη Βουλή με αναλυτικές ανακοινώσεις, ζητώντας συγκεκριμένα να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα για να μην έχουμε άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών, για να προστατευτούν δάση και περιουσίες του λαού, και εσείς για ακόμα μια φορά επιλέγετε την προσφυλή ατομική ευθύνη. Επιτέλους, πάρτε μέτρα για να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. Να προσλάβετε προσωπικό, να ενισχύσετε με μέσα, για να μπορέσει πραγματικά να γίνεται έγκαιρη παρέμβαση σε αυτές τις καταστροφές. Σε ένα τέτοιο λοιπόν κράτος εχθρικό στις λαϊκές ανάγκες και φιλικό προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δεν μπορεί παρά να προσαρμόζεται ανάλογα για να υπηρετεί τα ίδια αυτά συμφέροντα και η δικαιοσύνη ως θεσμός που προασπίζεται το αστικό κράτος.
Γι' αυτό βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ενώ το Υπουργείο για άλλη μια φορά σε ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα που αλλάζει εκβάθρον την ακυρωτική δίκη και τη λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέλειψε να διαβουλευθεί με τους επίσημους εκλεγμένους φορείς των δικαστών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων, όμως εξασφαλίζει περίοπτη θέση ως συνομιλητή του η Παγκόσμια Τράπεζα. Το μη στη δικαιοσύνη βαφτίζεται η προσαρμογή στη λογική κόστους ωφέλους σε όλες τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της. Και βεβαίως για να γίνουν αυτές οι τομές, όπως λέτε, πιο εύπεπτες, τις δίνεται με την αναγκαιότητα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Επιτάχυνση όμως που για την πλειοψηφία, για τις λαϊκές υποθέσεις, σημαίνει νέα δικανομικά βάρη, νέα εμπόδια που οδηγούν σε υποβαθμισμένη απονομή της δικαιοσύνης, για να εξασφαλίζεται πραγματική επιτάχυνση και πολυτελής διαδικασία για τις υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και πάει λέγοντας. Πώς προκύπτει αυτό και από τις συγκεκριμένες αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο στην ακυρωτική δίκη? Βασικότερη αντιδραστική ρύθμιση στο νομοσχέδιο είναι η μεταφορά της διαδικασίας της ακυρωτικής δίκης από το ακροατήριο στο Συμβούλιο. Έτσι, όχι μόνο σε κάθε υπόθεση με την κατάθεση του δικογράφου θα ορίζεται η εισηγητής ο οποίος θα εισάγει την υπόθεση στο Συμβούλιο, αλλά αυτό θα υποχρεώνεται μόνο σε συνοπτική απόφαση για να απορρίψει ή να αποδεχτεί τα ένδικα βοηθήματα και μέσα, έστω και αν αυτή η απόφαση παίρνεται ομόφωνα. Και μάλιστα αυτή θα μπορεί να γίνει και με fast track διαδικασία, αφού θα μπορεί το έργο του δικαστικού σχηματισμού σε συμβούλιο να το ασκήσει και η Επιτροπή Αναστολών, παράλληλα με την εκδίκαση της αίτησης για προσωρινή δικαστική προστασία. Και μόνο κατ' εξαίρεση θα μπορεί η υπόθεση να εισαχθεί στο ακροατήριο, και λέμε κατ' εξαίρεση γιατί επιλέγεται από το νομοσχέδιο να προβλέπεται τέτοια διαδικασία για όσες υποθέσεις παρουσιάζουν, όπως λέτε, ιδιαίτερες πραγματικές ή νομικές δυσκολίες. Έναν καθόλου προβληματικά αόριστο, μια καθόλου προβληματική αόριστη έννοια που δεν αφήνει κανένα περιθώριο άλλης εκτίμησης παρά το ότι η χρήση της διαδικασίας σε συμβούλιο έναντι εκείνης στο ακροατήριο θα γίνει ο κανόνας. Δηλαδή μιλάμε για διαδικασία σε συμβούλιο, μια διαδικασία εκ των πραγμάτων υποτιμημένης παροχής δικαστικής προστασίας σε σχέση με εκείνη στο ακροατήριο, αφού λείπουν ορισμένες βασικές εγγυήσεις δικαστικής αμεροληψίας όπως η δημόσια συνεδρίαση και άλλα, και η οποία μάλιστα θα μπορεί να οδηγεί και σε συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση και όχι βεβαίως πλήρη αιτιολογία. Τι είναι αυτό αν όχι ξεπέταγμα με συνοπτικές διαδικασίες της μεγάλης πλειοψηφίας των υποθέσεων, όταν για αυτές προβλέπεται μια υποβαθμισμένη και διαφανή σε μεγάλο βαθμό διεκπεραιωτική εξέταση. Και ενώ το νομοσχέδιο γενικεύει τη διαδικασία στο Συμβούλιο, προβλέπει ορισμένες περιπτώσεις επείγοντος ή εφόσον συντρέχουν, λέτε, εξαιρετικές περιπτώσεις, που θα παρακάμπτεται το στάδιο του Συμβουλίου και η υπόθεση θα εισάγεται απευθείας στο ακροατήριο. Το όλο πνεύμα του νομοσχεδίου δεν αφήνει πολλά περιθώρια να θεωρηθεί κάτι άλλο παρά το ότι η διάταξη αυτή θα τεθεί στη διάθεση αποκλειστικά των υποθέσεων του μεγάλου κεφαλαίου, προκειμένου να επισπευστεί ακόμα περισσότερο η εισαγωγή του στο ακροατήριο. Και πότε μόνο προβλέπεται η δυνατότητα να προσβληθεί η απόφαση του Συμβουλίου, ζητώντας και για τις λοιπές υποθέσεις την παραπομπή στο ακροατήριο? Αν ο διάδικος καταβάλει το πενταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου. Έτσι είναι. Πολυτελείς διαδικασίες θα έχει όποιος το σηκώνει η τσέπη του και οι άλλοι θα περιμένουν τη σειρά τους. Και έρχεστε μάλιστα να επιχειρηματολογήσετε ότι πρόκειται για ένα ευτελές ποσό, λέτε, όταν συνεχώς η δικαιοσύνη γίνεται πιο ακριβή και απρόστη για τα λαϊκά στρώματα, με μια σειρά τέλη, παράβολα κλπ. Που προστίθενται σε πολυδέδαλες, χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Και όταν μάλιστα θα πρέπει να κρίνει κανείς τις πιθανότητες να ευδοκιμήσει η προσφυγή του από αυτή τη συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου. Να λοιπόν πώς είναι ταξική
και η επιλογή σας και οι αλλαγές στη δικαιοσύνη σε όλο το μεγαλείο. Παράλληλα, θεσμοθετούνται νέα δικονομικά βάρη που θα πλήξουν πρωτίστως τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και θα ταλαιπωρούν βεβαίως τους δικηγόρους, ιδιαίτερα τους αυτοαπασχολούμενους με τα μικρότερα γραφεία. Έτσι, το βάρος των κοινοποιήσεων των δικογράφων θα φέρει πλέον ο διάδικος, ενώ μέχρι σήμερα είναι ευθύνη του δικαστηρίου. Ταυτόχρονα, ο διάδικος θα πρέπει να καταθέτει τα σχετικά στοιχεία, τους πρόσθετους λόγους, ακόμα και τα υπομνήματα σε ασφικτικές προθεσμίες, ενώ θα βαρύνεται να χορηγήσει και δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο υποχρεωτικά με συμβολιογραφικό έγγραφο. Και μάλιστα μέσα σε πολύ αυστηρότερες προθεσμίες. Πρόκειται επομένως για θεσμοθέτηση ενός νέου δικονομικού βάρους, νέων δικονομικών βαρών με κύρωση ουσιαστικά την απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος ημέσου, αφού ακόμα και αν γίνει δεκτό ότι μπορεί αυτό να επανασκηθεί με βάση οδηγίες και κατευθύνσεις που δίνονται από το δικαστήριο, είναι βέβαιο ότι πλέον θα έχουν χαθεί οι σχετικές προθεσμίες. Ένα δικονομικό βάρος που προστιθέμενο στο ήδη μεγάλο κόστος για την πρόσβαση της δικαιοσύνης, είναι δεδομένο ότι θα πλήξει τα ιδιαίτερα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Επιπλέον όμως, πέρα από το οικονομικό κόστος, περικλείεται και ένας ακόμα σοβαρότερος κίνδυνος να τίθεται η υπόθεση στο αρχείο, αφού θα θεωρείται ότι οι κοινοποιήσεις, για παράδειγμα, δεν έγιναν σωστά όταν αυτές γίνονται σε άλλο διάδικο από εκείνον που πράγματι αποκτά την ιδιότητα αυτή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί πολλές φορές, λόγω της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, ακόμα και αυτό το πολύ απλό κατόνομα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Όταν, για παράδειγμα, πολλές φορές δεν είναι σαφές αν διάδικος πρέπει να καταστεί η περιφέρεια, ο υπουργός, η αποκεντρωμένη διοίκηση έναντι ενός δήμου ή άλλου, ή υπάρχουν και παραδείγματα τα οποία θα αναφέραμε αναλυτικά στις επιτροπές, όπου ακόμα και όταν οι κοινοποίησεις έγιναν με επιμέλεια της γραμματείας, υπήρξαν ορισμένες φορές όπου το δικαστήριο διαπιστώνει εσφαλμένη επίδοση, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις των δήμων Λέσβου και Σάμου, όπου μετά τη διάσπασή τους υπήρχε δυσκολία να θεωρηθεί ποιος εκ των νέων δήμων θα έπρεπε να είναι πράγματι αρμόδιος για τις αποφάσεις που είχε εκδώσει ο πρώτος ενιαίος δήμος. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα κρίνει μόνος του ο ίδιος ο διάδικος. Επικίνδυνη εξέλιξη αποτελεί ακόμα και η εισαγωγή της μεθόδου χρέωσης των υποθέσεων στους δικαστές με βάση αλγόριθμο. Η εξέλιξη αυτή είναι ενταγμένη σε επιμέρους σχέδιο για αλλαγή στον τρόπο της διοίκησης των δικαστηρίων με μεθόδους διοίκησης πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπου και εκεί θα είναι κυρίαρχη η λογική του κόστους ωφέλους. Ο αλγόριθμος θα βασίζεται σε μια σειρά δοσμένων εντολών και επομένως η κατανομή των υποθέσεων θα γίνεται αναλόγως με βάση τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τους διάφορους τεχνοκράτες. Και είναι προφανές ότι πολύμορφα θα ευνοούνται οι υποθέσεις του κεφαλαίου, αυτές θα προτεραιοποιούνται, αυτές θα έχουν πολυτελέστερη αντιμετώπιση, γι' αυτό δεν αφήνει καμιά αμφιβολία η πρακτική που ακολουθείται μέχρι σήμερα με την ίδρυση πολυτελών τμήματων, πολυτελών διαδικασιών για τις επενδυτικές υποθέσεις και άλλα. Αποκαλυπτικές ακόμα για τις αντιδραστικές επιδιώξεις του νομοσχεδίου είναι και οι διατάξεις που αφαιρούν τη λεγόμενη πιλωτική δίκη. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική του ελιτισμού και της απέχθειας για τα λαϊκά συμφέροντα που διατρέχει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η περιγραφή με ειρωνικό και υποτιμητικό τρόπο στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ότι η ισχύουσα δυνατότητα που υπάρχει για παρέμβαση των τρίτων ενδιαφερόμενων στις υποθέσεις της πιλωτικής δίκης πρέπει να κατηργηθεί γιατί προσομοιάζει, όπως λέτε, σε λαϊκή αγωγή. Η λεγόμενη πιλωτική δίκη αποτελεί έτσι και αλλιώς έναν αντιδραστικό θεσμό που περιορίζει υπέρμετρα στην πραγματικότητα, χρηστεύει το διάχυτο έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων, αυτό που προβλέπεται στο αστικό σύνταγμα. Δεν είναι και καμιά επαναστατική πρόβλεψη.
Ήδη με τις διατάξεις αυτές στο πλαίσιο της πιλωτικής δίκης αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο, αφού αποκλείεται στην πραγματικότητα η παρέμβαση εκείνων οι οποίοι είναι διάδικοι σε υποθέσεις που εκκρεμεί το ίδιο ζήτημα, ενώ ακόμα η δυνατότητα αυτή προβλέπεται και στις περιπτώσεις δικών όπου έχει υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα, όπου η έκδοση της απόφασής τους αναστέλλεται ομοίως. Το αποτέλεσμα λοιπόν με το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου είναι να ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο η απονομή δικαιοσύνης δύο ταχυτήτων. Από τη μια απονομή δικαιοσύνης ευέλικτη, γρήγορη και αναβαθμισμένη για τις υποθέσεις του μεγάλου κεφαλαίου, αφού οι υποθέσεις αυτές λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών και πραγματικών ζητημάτων που λογικά θα προκύπτουν θα κρίνονται άξιες εντός εισαγωγικών να εκδικαστούν στο ακροατήριο, θα δικάζονται πιο γρήγορα αφού ο μεγάλος όγκος των λαϊκών υποθέσεων θα ξεπετάγεται και θα δικάζεται σε συμβούλιο, και είναι αυτές βεβαίως που θα την χάνουν πλήρους αιτιολογίας και πιο ουσιαστικής διερεύνησης. Στα παραπάνω θα προστίθονται τα ήδη ψηφισμένα μέτρα, όπως η πρόβλεψη των ειδικών επενδυτικών τμήματων, της διάθεσης για τις εν λόγω υποθέσεις ειδικά επιμορφωμένων δικαστών σε ζητήματα οικονομίας, λογιστικής και πάει λέγοντας. Και απ' την άλλη βεβαίως έρχεται η απονομή της δικαιοσύνης ακόμα πιο υποβαθμισμένη για τα λαϊκά στρώματα, με υποθέσεις που θα κρίνονται ανάξιες να εισαχθούν στο ακροατήριο, θα έχουν συνοπτική αιτιολογία, γιατί θα μπορούν εύκολα να κρίνονται ότι δεν έχουν, όπως λέτε, ιδιαίτερες νομικές ή πραγματικές δυσκολίες. Τα νέα μέτρα, επομένως, υπηρετούν μια δικαιοσύνη που απ' τη μια θα γίνεται πιο φιλική προς τους επενδυτές και το μεγάλο κεφάλαιο, και απ' την άλλη όλο και πιο εχθρική, θα εμποδίζει ακόμα περισσότερο το λαό να αμφισβητήσει ακόμα και δικαστικά την κυρίαρχη πολιτική. Φυσικά, αυτά προστίθονται στις αλλεπάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες τόσο της παρούσας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων που υπηρετούν αυτή την κατεύθυνση και αφορούν και τις τρεις δικαιοδοσίες, την αστική, ποινική και την διοικητική δίκη. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ποτέ σε όλη αυτή τη συζήτηση για την δίθεν επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν γίνεται κουβέντα για το πάπλωμα, για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στη στελέχωση του προσωπικού, οι άθλιες συνθήκες εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, και γι' αυτό δεν βγάλετε τσιμουδιά, κύριε Υπουργέ, όταν σας είπαμε και στην Επιτροπή για την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ να επαναφέρετε έστω το ελάχιστο. Το επίδομα ειδικών συνθήκων για τους δικαστικούς υπαλλήλους, όλο το υπόσχεστε και όλο το κλωτσάτε παραπίσω, και βεβαίως την αναδρομική πληρωμή στους νεοδιόριστους δικαστικούς υπαλλήλους των αμοιβών τους από τη στιγμή που αποφυτούν από τη σχολή και όχι καθυστερημένα όπως συνέβη στην τελευταία δικαστική σειρά. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι μέσα από τη βαθιά αντιλαϊκότητα και αντιδραστικότητα αυτών των αλλεπάλληλων και σοβαρών δικονομικών αλλαγών, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, αποκαλύπτεται όλο και πιο καθαρά στα μάτια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ο πραγματικός ταξικός χαρακτήρας της δικαιοσύνης ως βασικού θεσμού του αστικού κράτους. Όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται πλέον οι αδικημένοι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους μέσα στο υπάρχον εκμεταλλευτικό σύστημα, ούτε καν στα δικαστήρια, και έτσι σιγά σιγά διαλύονται και οι διάφορες ψευδεστήσεις που εξακολουθούν διάφοροι να καλλιεργούν περί δίθεν τελευταίου καταφυγίου των πολιτών. Τα φύλλα σικής πέφτουν το ένα μετά το άλλο και ο βασιλιάς αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά γυμνός. Προβάλλει έτσι πιο επιτακτικά η αναγκαιότητα για τη συνολική ανατροπή αυτού του άδικου και σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, γρανάζι του οποίου δεν μπορεί παρά να είναι και η δικαιοσύνη του. Καταψηφίζουμε λοιπόν ακόμα ένα αντιδραστικό νομοσχέδιο που αποτελεί πράγματι μια τομή, αλλά αντιδραστική τομή στη δικαιοσύνη.